Οπ. Α, κι εγώ έπεσα. Θέλει προσοχή. Καλώς τα παιδιά! Όχι, όχι. Τι κάνετε, παιδάκια? Γιατί αργήσατε? Γιατί καθυστέρησε ο Λουκάς. Ο Λουκάς? Γιατί αργείς? Γιατί αργείς! Ο καφές? Η κατεύθυνσή μας ήταν το παλαιοχώρι Φτιώτιδας. Ένα χωριό δίπλα στο Μπράλο, στις πρόποδες του Καλλιδρόμου. Μετά από πάρα πολύ καιρό, επιτέλους θα ξανασυμμετείχα σε ορεινό αγώνα και μάλιστα σε ημιμαραθώνιο. Κάνουμε και το γύρο του παλαιοχωρίου. Παιδιά, από εδώ είναι? Δεν ξέρουμε. Α, ωραία. Ας καθούμε όλοι μαζί. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να παραλάβουμε τώρα τα νούμερά μας για να τρέξουμε τον αγώνα. Σημαντικό να υπάρχουν πάρα πολλές βοήθειες από εθελοντές και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο καιρός δεν είναι αρνητικός, το βλέπετε έτσι. Μπορεί και τρομικός καιρός. Όχι, γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις? Μια χαρά. Έτοιμος να κάνεις άλλο ένα καλό αγώνα. Έτοιμος είμαι και εγώ. Θα δούμε τώρα. Τα 21 φαντάζομαι. 21, ναι. Εγώ 21, αλλά δεν θα είμαι τόσο πολύ γρήγορος. Όχι, μωρέ, και εγώ δεν είμαι. Θα με πείσω, αλλά θα τερματίσω. Εσύ δεν ξέρεις κανέναν άλλον, όλο την πόλη σου τα δείχνεις. Έλεος. Ορίστε. Α, κάτσε, είμαι καλά φτιαγμένο, δεν βλέπω. Όχι. Πού τρέχεις? Εμείς θα τρέξουμε. Το δεκάρι. Λίμνη Ευρώπολης. Το δεκάρι. Το δεκάρι, ναι. Μόνο. Έτσι είναι, τα μικρά κανάλια το δεκάρι, τα μεγάλα το 21. Έτσι, δεκτών. Να έρθουν οι τελευταίοι δρομείς που κάνουν το ζέσταμα. Παρακαλούμε, θα αρχίσει ο αγώνας σε 2 λεπτά. 2 very boring minutes later. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλό δρόμο, καλό τερματισμό. Έχουμε σχεδόν συμπληρώσει 2 χιλιόμετρα από την έναρξη. Έχουμε ήδη περάσει σε πεδίο χωματόδρομου. Είμαστε στο βουνό, αλλά ακόμα αρκετά χαμηλά. Έχουμε μπολικό ανέβασμα και έχουμε συναντήσει και τις πρώτες λάσπες. Και εδώ αφήνουμε το χωματόδρομο. Ανεβαίνουμε στο μονοπάτι. Ωραία. Το ζόρικο. Άρχισε πλέον ο αγώνας να αποκτά ενδιαφέρον. 3,5 χιλιόμετρα μετά την άνοιξη του αγώνα είναι που εγκαταλείπουμε το χωματόδρομο και ξεκινάμε το μονοπάτι. Το ανωδικό. 4 χιλιόμετρα σχεδόν. Και φτάνουμε στον πρώτο σταθμό. 3, 10, 3, 10. Νεράκι.
Παιδιά, λίγο να ακούω τον Γιώργο. Και τώρα εδώ που ανεβήκαμε λίγο πιο ψηλά, βλέπουμε καλύτερα προς τα κάτω το πέπλο της ομίχλης. Τι ποιητικά που τα λέω. Καλύπτει το δάσος, το βουνό, τα δέντρα, τα ραδίκια. Όχι, αυτό δεν είναι ποιητικό. Εδώ είμαστε κοντά στα καλώδια της ΔΕΗ, ψηλής τάσης, και ακούγεται ο θόρυβος αυτός, το βουητό, που είναι πάρα πολύ κοντά μας, ακούγεται έντονα. Δεν ξέρω να περνάει στην κάμερα. Τι έπαθες, Ηλία? Γιατί? Ωραία, κάνουμε δουλειές. Έχουμε τώρα ένα μήνα εκεί στο μονοπάτι, στην τσάπα. Έλα ρε εσύ. Έλα, εσύ είσαι δυνατός. Να πηγαίνει τώρα, μην κάτι φορά δεν θα μένω. Πήγαινε συντηρητικά, πήγαινε συντηρητικά. Περάκι στο τονικό, πάρτε. Γεια σας ρε παιδιά! Γεια σας! Καλό δρόμο! Να τους χαίρεσαι! Πατατάκια! Έτσι! Έτσι. Απ' όλα! Καλημέρα! Έχει και φωτίτσα να ζεσταθούμε. Ωραία! Καλή συνέχεια! Ψυγεία! Ψυγεία! Καλό αγώνα! Από ποιο χωριό ο φίλος! Από ποιο χωριό δεν μετρεύτε! Γεια ναι! Εσείς! Εγώ είμαι από το μεγάλο χωριό. Πόσο μεγάλο? Αθήνα. Έλα ρε μικρό ρε. Ρυθμός 5.40. Καλά είναι. Είμαστε στο 10ο χιλιόμετρο. Ή είναι πολύ κοντά οι σταθμοί μεταξύ τους, ή εγώ είμαι πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 3.31 στα 400 δεξιά. Τι έχουμε, τι μενού έχει εδώ? Προβατίνα. Προβατίνα. Καλά τρέξαμε, όσο τρέξαμε τώρα. Πάλι ανηφόρα. Λάσπο ανηφόρα. Έτσι. Ούτε με το είχαμε σπίτι. Συμπληρώθηκαν 14 χιλιόμετρα και 2 ώρες αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον στη λίμνη Νευρόπολης. Από εκεί και μετά θα είναι εύκολο, θα είναι μόνο κάθε φορά. Αλλά προς το παρόν έχουμε διάφορα ανεβοκατεβάσματα και μας δυσκολεύουν λίγο. Thank you.
Λίμνη Νευρόπολης. 5 λεπτά λέει. Ω, φτάσαμε. Παιδιά, εδώ, εδώ. Το μονοπάτι είναι εδώ. Πόσοι άλλοι είναι μπροστά. Κανονικά αυτή είναι η λίμνη, αλλά περιμένω. Δεν έχει νερό. Δεν έχει κάνει πολλές βροχές ακόμα για να γεμίσει. Το καλύτερο κάμπινγκ. Γεια σας. Μπράβο, παιδιά. Τι έχουμε εδώ. Το νούμεράκι σας. Μάλλον τελική κατηφόρα και πλησιάζουμε στο χωριό. Άντε. Γιατί άρχισαν να μου μυρίζουν και όλα στα κοψίδια. Οπ. Εντάξει είσαι. Ναι, ναι. Α, και εγώ έπεσα. Πολύ προσοχή. Έτσι, έτσι έκανα κι εγώ. Ναι, ό,τι είδατε προσέξτε τι το κάνετε. Έλα, εσύ δεν έφαγες εντυπωσιακή. Κάτσε. Έτσι. Θα σας πω. Ω. Καλά είσαι, εντάξει. Ναι. 3 χιλιόμετρα έμειναν. Μια χαρά είμαστε. Πώς φάνηκε μέχρι τώρα. Η Βλασπουργιά είναι μεγάλη πλακία. Και είμαι γενικός. Είναι ωραία όμως. Έχει πλάκα. Δεν έχει. Είσαι βυσιόζος. Είμαι λίγο. Εντάξει. Μπορεί να έχει πλάκα. Θα βρει άλλη μια αφορμή γυναίκα μου να μου πει γουρούνι. Αλλά εντάξει. Αυτό δεν έχει είναι... άδικο. Αυτό είναι αυτό. Αφού έχει κορδέλες εδώ είμαστε. Πάμε κάτω. Κάτω κάτω εδώ. Πάμε, πάμε. Κάτω πρόσφυγε εδώ τα φόντο. Πάλι τα ίδια. Πάλι η σαβούρδα. Πάλι θα την φάμε. Λίγο έμεινε, 20 χιλιόμετρα και 700 μέτρα, είμαστε κοντά στα 21 και πλησιάζουμε τον τερματισμό. Λίγα μέτρα έμειναν, έχουμε μπει στο χωριό, άσφαλτος, να τα πρώτα σπίτια μπροστά μας. Έλα, λίγα μέτρα, λίγα. Λίγα μέτρα μείνανε, λίγα!
Το παλαιοχώρι δεν είναι αυτό, δεν ήρθαμε σε λάθος χωριό, ε. Σωστό, σωστό είναι, εντάξει. Εντάξει. Φτάσαμε. Τερματίζουμε τώρα. Τι έγινε, ήρθα κι εγώ. Ήρθα κι εγώ, τι κάνετε. Άσε, έβαλα κάτι σαν βούρδες. Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ για κανέναν, δεν θα μπορέσω. Να ζεστάνε τα παπούτσια μας. Ξέχασα να φέρω δεύτερο ζευγάρι και τώρα μπαίνω στη διαδικασία να περιμένω να στεγνώσει το μοναδικό ζευγάρι με το οποίο έτρεχα. Το ίδιο κι εγώ. Έχει τελειώσει ο αγώνας, έχουν φύγει σχεδόν οι περισσότεροι. Έχουν μείνει οι διοργανωτές που μαζεύουν τα πράγματα. Εγώ έχω αλλάξει, έχω βάλει όποια ρούχα είχα στεγνά, τέλος πάντων. Αυτός ήταν ο αγώνας. Δεν πρόλαβα να κάνω πολλά πράγματα γιατί ήμουνα μουσκεμα, ήμουνα όλος λάσπη και έπρεπε να πάω να αλλάξω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, like αν σας άρεσε το βίντεο και γράψτε τα σχόλια κάτω.